Ειρήνη Ασουσοπούλου, στη συνέχεια. Ναι, έχουμε όλες αυτές τις μέρες υπήρξε βοήθεια από το εξωτερικό στην Ελλάδα για από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές χώρες βοήθησαν και σε, και σε προσωπικό και σε αέρια μέσα και σε οχήματα. Και ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια. Όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έλεση στην Αθήνα 219 Γερμανών πυροσβεστών, οι οποίοι μάλιστα χαρακτηρίζονται και ειδικοί στις αναζωοπυρώσεις. Να συνδεθούμε με την Ειρήνη Ασουσοπούλου στην Deutsche Welle για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Ναι. Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, ξεκίνησαν χθες η πρώτη ομάδα των πυροσβεστών. Θα ακολουθήσουν και άλλοι από το κρατήδιο του Έσεν. Η πρώτη ομάδα, η οποία είναι ένα τεράστιο κονβόι με πυροσβεστικά οχήματα, τώρα βρίσκεται στην Αυστρία και οδεύει προς την Αγκώνα. Εκεί θα πάρει το ferry boat και θα πάει στην Πάτρα. Και από εκεί και πέρα ο δρόμος είναι προς την Αθήνα. Ακόμα δεν υπάρχει ενημέρωση για το πού ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν, που θα επιχειρήσουν αυτές οι δυνάμεις. Αλλά με τόσες αναζωοπυρώσεις κάπου θα είναι χρήσιμη. Το ερώτημα είναι, μας εξηγείς τι ακριβώς σημαίνει ειδική αναζωοπυρώσεις. Ποια είναι δηλαδή η συγκεκριμένη ειδική δυνάμεις. Τεχνοτροπία τους. Ναι, για την τεχνοτροπία δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι έχουν πάρει ειδική εκπαίδευση για τις δασικές πυρκαγιές, διότι στην Γερμανία εδώ δεν υπάρχουν και λόγω του κλίματος δασικές πυρκαγιές. Οπότε ένας πυροσβέστης που είναι ειδικός για τα δάση πρέπει να έχει άλλου είδους και εξάρτηση, αλλά και τρόπο, παραδείγματος χάρη, επιτόπου. Mm-hmm. Ακούσαμε ότι είναι ειδικοί στο να ανοίγουν διαδρόμους με τον εξοπλισμό που έχουν και με τα τεράστια αυτοκίνητα που φέρνουν μαζί τους, για να ανοίγουν διαδρόμους έτσι ώστε να μπορούν με το χέρι παπιά επί του εδάφους και με τα ειδικά εξαρτήματα τα οποία φέρουν, να μπορούν να κλείνουν, να σβήνουν εντελώς την όποια φωτιά ή όποια, ας πούμε, εστία φωτιάς μπορεί να υπάρχει ακόμα. Είναι, όπως μας περιέγραψε ένας πυροσβέστης, είναι σαν να παίρνουν δηλαδή ένα πανί και να σβήνουν και να απομακρύνουν κάθε έννοια φωτιάς που μπορεί να δημιουργήσει αναζωπυρώσεις. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ ειδικοί, όπως είναι επίσης ειδικοί στην πυρόσβευση, να πέφτουν δηλαδή στην φωτιά και να σβήνουν τις πυρκαγιές. Φέρουν ένα πολύ ελαφρύ εξοπλισμό, όπως μας λένε, και επίσης μπορούν να κατασκηνώσουν σε οποιοδήποτε κομμάτι της Ελλάδας. Είναι εντελώς αυτάρκες, φέρουν τα δικά τους, τις δικές τους τις σκηνές, το δικό τους φαγητό, το νερό, ντους, χημικές τουαλέτες, ακόμα και χώρο για να κοιμηθούν, έτσι ώστε να μην επιβαρύνουν ή τουλάχιστον να επιβαρύνουν το λιγότερο δυνατό τις αρχές επιτόπου. Και βεβαίως τίθενται και υπό την επιχειρησιακή ευθύνη των τοπικών αρχών. Δηλαδή, όπως μας είπαν, θα παίρνουν οδηγίες επιτόπου. Ειρήνη, όλα αυτά που περιγράφεις είναι πολύ σημαντικά και τα έχουμε ανάγκη. Όμως, πότε θα φτάσουν αυτοί εδώ, ώστε μια και μας λες ότι. Γιατί προφανώς για να μεταφερθεί και όλος αυτός ο εξοπλισμός υπάρχει μια διαδικασία, θα είναι χρονοβόρο. Δηλαδή, εκτιμούμε ότι στα μέσα της εβδομάδας έχεις κάποια πληροφορία πάνω σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και θα αυτό. Μείνουν για ένα χρονικό διάστημα εδώ, στην Ελλάδα. Έχουμε πολύ δύσκολο Αύγουστο μπροστά μας. Καταρχήν φτάνουν φυσικά. Φτάνουν την Τρίτη στην Πάτρα και από εκεί και πέρα έχουν τη διαδρομή των 250 χιλιόμετρων μέχρι την Αθήνα και από εκεί και πέρα είναι ζήτημα τοπικών ελληνικών αρχών να δώσουν την εντολή που θα κατασκηνώσουν και που θεωρώ πάντως ότι επιχειρησιακά θα είναι έτοιμοι την Τετάρτη, το αργότερο την Πέμπτη. Mm-hmm. Ακολουθούν και οι συνάδελφοί τους, οι οποίοι επίσης θα επιχειρήσουν σε περιοχές που δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να ξέρω, γιατί νομίζω ότι ακόμα βρίσκονται σε μια διαδικασία ενημέρωσης από τις ελληνικές αρχές. Επειδή ακούστηκε και πάρα πολύ κριτική και θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί η Γερμανία άργησε να στείλει αυτή τη βοήθεια, θέλω να πω και να υπενθυμίσω ότι η Γερμανία πριν από 3 εβδομάδες επλήγει από μια τεράστια, είναι η καταστροφή του αιώνα της Γερμανίας και των 20ου αιώνα, τις πλημμύρες εννοώ, διότι αν μπορεί να καταλάβει κανείς, υπήρξαν ολόκληρες περιοχές που καθαρίστηκαν από την βία του νερού, καθαρίστηκαν από σπίτια. Δεν υπήρξαν σπίτια, γύρισαν οι κάτοικοι και δεν βρήκαν το σπίτι τους. Δεν υπήρχαν τίποτα, υπήρχε λάσπη. Όπως αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ένας μεγάλος αριθμός, για να μην πω όλος ο αριθμός των πυροσβεστών, έπεσε κυριολεκτικά επάνω για να σώσει αυτούς τους ανθρώπους και να αποκαθιστά τώρα σιγά-σιγά και με πολύ μεγάλο κόστος τις καταστροφές που έχουν γίνει. Άρα, λοιπόν, η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή της Γερμανίας είναι να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, τις τεράστιες καταστροφές από τις πλημμύρες τώρα. Μάλιστα. Ειρήνη. Αυτή ήταν, ας πούμε, ένας. Ναι.
Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky αργότερα, θα σε συναντήσουμε.